Έχουμε δίπλα μας τον καθηγητή οφθαλμολογίας, τον κύριο Σπύρο Γιοργαρά, που μας μιλήσει για την πρεσβυοπία. Για την πρεσβυοπία. Είπατε νωρίτερα γιατί ότι ρωτούν, είναι ένα πολύ γιατί κύριε Γιοργαρά φοράτε γυαλιά πρεσβυοπίας. Ναι. Είναι εσείς η πρώτη ερώτηση. Γυαλιά πρεσβυοπίας. Εγώ φοράω γυαλιά. Μακριά βλέπω 100%. Αυτά είναι πρεσβυοπίας. Πρεσβυοπίας και εγώ το ίδιο. Οπότε και εσείς. Ναι. Παραμένει, είπατε, ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Προσπαθούν να λύσουμε 35 με 40 χρόνια. Θα απαντήσω και στο προσωπικό, αλλά το θέμα είναι ότι η πολυπαραγωγικότητα της πρεσβυοπίας δεν επιτρέπει την πλήρη διόρθωση, επιτρέπει την εξυπηρέτηση όσον αφορά την κοντινή όραση του ανθρώπου που έχει πρεσβυοπία με διάφορους τρόπους. Οι τρόποι είναι δύο. Η μία είναι η διόρθωση της πρεσβυοπίας στην επιφάνεια του ματιού, με λέιζερ δηλαδή, γιατί παλιά είχαμε άλλους τρόπους οι οποίοι έχουν εγκαταληφθεί, τώρα είναι το λέιζερ. Και αυτό δεν γίνεται παντού, γίνεται σε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Και το άλλο είναι οι φακοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο μάτι κατά τη διάρκεια της επέμβασης του καταράκτη ή επεμβάσεων σαν του καταράκτη. Υπάρχουν δηλαδή επεμβάσεις που κάνουμε σαν του καταράκτη την επέμβαση χωρίς να υπάρχει καταράκτης. Η επέμβαση αυτή έχει δώσει, αν το θέλετε, την πιο τέλεια λύση στα θέματα της πρεσβυοπίας, η ενδοφακή μέσα στο μάτι, αλλά βέβαια είναι μια η επέμβαση, μεγάλη. Αφορά το πίσω μέρος του ματιού. Είναι βέβαια πολύ εύκολη για τον ασθενή, πάρα πολύ εύκολη. Κρατάει 5-6 λεπτά. Αλλά ναι, όμως δεν υπάρχει νοσηλεία, δεν υπάρχουν γράμματα, δεν υπάρχουν ενέσεις. Το κάνει, φεύγει. Αλλά βέβαια πρόκειται για μια εσωτερική επέμβαση που εμάς μας βάζει σε σκέψη αν πρέπει να την κάνουμε ή δεν πρέπει να την κάνουμε και πώς την κάνουμε. Πάντως είναι η μόνιμη λύση αυτή. Γιατί με τα λέιζερ. Επειδή η πρεσβυοπία μεγαλώνει, είμαστε αναγκασμένοι μετά από λίγο καιρό να συμπληρώσουμε για αυτό το θέμα. Ενώ με τις επεμβάσεις που αφορούν το θέμα του φακού του ματιού, δηλαδή του καταράκτη, εκεί τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από 2 χρόνια, είχαμε τους φακούς τους πολυεστιακούς, δηλαδή μπαίναν μέσα στο μάτι οι ενδοφακοί, οι οποίοι είχαν πολυεστιακότητα. Αυτοί όμως δεν εξυπηρετούσαν τον κόσμο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξηρότητες στα μάτια. Είχαν προβλήματα στο βυθό, είχαν σύνοδα νοσήματα, υποκείμενα νοσήματα όπως είναι διαβήτης ή υπέρταση που είναι καπνιστές που υποτίθεται ότι αυτά θα επηρεάσουν στο βάθος. Συγγνώμη, μιλάτε για ενδοφακούς. Για ενδοφακούς. Για ενδοφακούς. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Η φακή επαφής στο θέμα της πρεσβυοπίας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν ρωτήσετε τους οπτικούς θα δείτε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς που τότε τους δοκιμάζουν μπορούν να τους συνεχίσουν να τους έχουν όλη την ημέρα. Συνήθως τους κουράζουν και τους βάζουν περιστασιακά. Βεβαίως υπάρχουν τα γυαλιά, τα οποία είναι το πιο απλό πράγμα να διορθώσει τη πρεσβυοπία σου. Δεν είναι αρεστή η λύση είναι των φακών, ιδίως τους 40-45 άριδες, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν τα γυαλιά για να βλέπουν κοντά. Αλλά είναι μια λύση η οποία είναι κοινή λύση. Η φακή επαφή είναι μια δύσκολη λύση και από εκεί πέρα πάμε στις μόνιμες λύσεις. Ή μη μόνιμες που είναι τα λέιζερ και μόνιμες που είναι η φακή, η ενδοφακή που μπαίνουμε στο μάτι. Σε αυτούς λοιπόν τους ενδοφακούς είχαμε ενδοφακούς πολυεστιακούς, οι οποίοι όμως είχαν προβλήματα, δηλαδή έχουν προβλήματα. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Τα προβλήματα που έχουν λέγονται φωτοπικά, δηλαδή το βράδυ βλέπουν κύκλους, βλέπουν ακτίνες, σε χαμηλό φωτισμό δεν δουλεύουν. Είναι, εάν υπάρχει παθολογία στο μάτι, δηλαδή κάποια οχροπάθεια, κάποια κερατοπάθεια, κάτι εν πάση περιπτώσει από την παθολογία του ματιού, ένα γλαύκωμα, τότε αυτοί οι φακοί δίνουν όραση σε όλες τις αποστάσεις, αλλά κακή όραση. Οπότε εμείς τους μετράμε πάρα πολύ πριν τους βάλουμε σε έναν από τους ασθενείς μας. Τώρα οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια βγάλανε φακούς οι οποίοι είναι μόνο εστιακοί. Η μονοεστιακή σημαίνει ότι βλέπουν ή μακριά ή μεσαία ή κοντά. Αυτή είναι μια ψευδομονοεστιακή φακή, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και παραπάνω από τη μακρινή όραση. Να βλέπουν και τη μεσαία όραση και λίγο και την κοντινή όραση. Αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ, διότι δεν έχει τα προβλήματα των πολυεστιακών φακών. Είναι πολύ λιγότερα τα προβλήματα. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Σε κάθε σχέση, σε κάθε πράξη του ανθρώπου υπάρχουν προβλήματα. Αλλά εδώ είναι λιγότερα τα προβλήματα ακόμα και τα προτιμούμενη νέα γενιά των φακών
που μπαίνει στη ζωή μας και πιστεύω ότι με τις εμπειρίες μας θα αποφασίσουμε και εδώ εάν θα συνεχίσουμε με αυτούς ή θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά δεν απαλλάσσεις απόλυτα, έτσι. Δεν απαλλάσσεις μάλλον από, ναι, από το γυαλί. Ναι, δηλαδή, σας είπα ότι η πρεσβειοποία, στην πρεσβειοποία του νέου, όταν αρχίσει δηλαδή τα 38-40 η πρεσβειοποία, στους μύωπες αρχίζει πιο νωρίς η πρεσβειοποία. Υπάρχει ένας μύθος ότι οι μύωπες δεν έχουν πρεσβειοποία. Δεν είναι σωστό, γιατί οι μύωπες τι έχουν, βλέπουν καλά κοντά χωρίς γυαλιά. Οπότε αυτοί όταν φτάσουν στα 37-38 βγάζουν τα γυαλιά για να δουν κοντά. Δεν μπορούν με τα γυαλιά τους. Ναι. Και στους υπερμέτροπες επίσης, αυτοί που έχουν υπερμετροπία, η πρεσβειοποία έρχεται πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους συνομιλίκους τους. Ναι. Και είναι βασανιστικό να το έχεις αυτό, παρά είσαι εξαρτώμενος από τα γυαλιά. Αλλά είναι μία λύση. Είναι μία λύση. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ας πούμε, σήμερα έχουν βγει μέθοδοι φαρμακευτικοί να κλείνουμε την κόρη του ματιού και με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετούμε την μικρή, το μικρό βαθμό πρεσβειοποίησης. Ή επίσης είναι στην έρευνα και σχεδόν στην εφαρμογή, δηλαδή το FDA πάει να τα αποδεκτεί, σταγόνες φάρμακα τα οποία μαλακώνουν το φακό του ματιού μας, γιατί τι γίνεται όταν διαβάζουμε, όταν βλέπουμε κοντά. Ο φακός του ματιού μας, ο οποίος είναι χαλαρός όταν βλέπουμε μακριά, σφίγγεται και εστιάζεις κοντά. Όταν είσαι νέος, ο φακός είναι ελαστικός και οι μυς που τον σφίγγουν είναι γεροί. Όταν μεγαλώνεις και είσαι 38 και ΦΠΑ, τότε αρχίζουν να αδυνατίζουν και οι μυς που κάνουν αυτή τη σύσφιξη, την προσαρμογή για κοντά, και ο φακός ο ίδιος κληραίνει. Τώρα λοιπόν βάζουν φάρμακα τα οποία μαλακώνουν το φακό και έτσι, παρόλο που οι μυς αδυνατίζουν, μπορούν και το λυγίζουν λιγάκι και καλύπτουν κάπως την πρεσβειοποία, φαρμακευτική διόρθωση πρεσβειοποία. Αλλά αυτά δεν είναι στο μέλλον. Αυτά που είναι τώρα είναι λέιζερ από τη μια μεριά, εκεί που μπορεί να κάνουμε, και ενδοφακή από την άλλη, ιδίως σε αυτούς που έχουν καταράκτη. Okay. Μια ερώτηση η οποία υπάρχει. Είναι, μα καλά, 45 χρόνια, 40 χρόνια θα κάνω γης καταράκτου, υπάρχει, το γέρον είναι αυτό ο καταράκτης. Όχι. Η προσωπική μου εμπειρία, στα προσωπικά μου περιστατικά, να ξέρετε ότι το 40% περίπου που χειρουργώ για καταράκτη είναι κάτω της ηλικίας των 40 ετών. Γιατί? Γιατί παλιά οι τεχνικές που είχαμε ήταν ακροτηριαστικές, δηλαδή πόναγε το νύχι και κόβαμε το χέρι. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος αυτή η λέξη να οριμάσει ο κατάρακτης, να σαπίσει ο φακός του ματιού για να αποφασίσουμε να τον βγάλουμε. Διότι τότε σκίζαμε το μάτι στη μέση, ξεριζώναμε το φακό, ήταν μια πολύ βαριά επέμβαση με απιπλοκές, με και με ανθρώπους οι οποίοι βγαίναν να βλέπουν μεν, αλλά χάλια. Τώρα κάνουμε επιδιόρθωση του φακού, είναι εντελώς άλλο πράγμα. Και επειδή έχουμε αυτή την ευκολία που σας είπα των 4-5 λεπτών μια επέμβαση και να βγαίνεις και να βλέπεις, αυτό μας δίνει εμάς των γιατρών τη δυνατότητα να πούμε και σε έναν αρχόμενο καταράκτη ότι ναι, μπορεί να κάνεις την επέμβαση ώστε να απαλλαγείς από τα γυαλιά σου. Ή σε έναν που έχει ψηλές διοπτρικές εκτροπές, δηλαδή υψηλή μυωπία, ψηλή υπερμετροπία, που δεν μπορεί να γίνει με το λέιζερ αυτό, δεν διορθώνεται. Εκεί του λέμε ότι ναι, μπορεί να κάνεις μια πρόορη εχείς καταράκτου χωρίς να έχεις καταράκτη, για να βγάλεις τα γυαλιά σου και να βλέπεις χωρίς γυαλιά, χωρίς δεκανή. Ευχαριστούμε πολύ.